Ήρθατε. Γεια σας, και καλή επιτυχία στην προεκλογική μάχη, η οποία εξελίσσεται. Πάρα πολύ. Καλό κουράγιο μέχρι την Κυριακή. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για αυτές τις εκλογές. Αν θα βγάλουν κυβέρνηση, πρώτα απ' όλα. Αισθάνεστε λοιπόν ότι την επόμενη Δευτέρα, σε μια εβδομάδα από τώρα, κύριε Μάνο, θα έχει κυβέρνηση ο τόπος? Το ελπίζω. Κοιτάξτε, λένε, καμιά φορά με ρωτούν, ωραία, πέστε ότι εσείς θα μπείτε στη Βουλή. Τι θα κάνετε, θα συνεργαστείτε? Η απάντηση δική μου είναι ότι θεωρούμε υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε να κυβερνηθεί ο τόπος. Το εννοώ ακριβώς όπως το λέω. Βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για όλους μας να κυβερνηθεί ο τόπος την προσεχή Δευτέρα. Ήδη δεν πολύ κυβερνιέται τώρα, θα πρέπει να κυβερνηθεί, διότι δεν νομίζω ότι έχουμε περιθώρια να τα αφήσουμε να ξεχυλώσει άλλο το πράγμα. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Αν κανείς διαβάσει πολλά από αυτά που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του κόμματός σας και αν ακούσει και αυτό που μόλις είπατε, θα του ερχόταν στο μυαλό ένα παράδειγμα. Ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές που έχετε, για παράδειγμα, από το κόμμα της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, τη Δημοκρατική Συμμαχία? Θα έλεγα, κοιτάξτε, σε πολύ λίγες, έτσι όπως το δικό μας μάτι της αποτυπώνει. Είναι μια συζήτηση που επαναλαμβάνεται πολύ. Ομολογώ, δεν έχω καταλάβει και τόσο πολύ γιατί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια συζήτηση που επαναλαμβάνεται πολύ. Με την κυρία Μπακογιάννη είχαμε πολλές συζητήσεις και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο στελεχών μας, προκειμένου να βρούμε μια, αν μπορώ να πω έτσι, κοινή συμπόρευση. Τελικώς τα πράγματα δεν περπάτησαν. Για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος όμως είναι ένας. Η διαφορά του χαρακτήρα του ενός κόμματος από το δικό μας, που δεν είμαστε μόνο η Δράση, είναι και η Φιλελεύθερη Συμμαχία. Η διαφορά είναι η εξής. Οι συνεργάτες της κυρίας Μπακογιάννη, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ενώ συνεργάτες και στελέχοι υποψήφοι, είναι άνθρωποι που προέρχονται από τον πολιτικό κόσμο, από κομματικούς οργανισμούς και από συνδικαλιστικούς οργανισμούς. Σε εμάς αντιθέτως, όλοι οι υποψήφοι πλην εμού δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Είναι όλοι καινούργοι. Δεν έχουν ποτέ ασχοληθεί με την πολιτική στο παρελθόν. Αυτές οι δύο κουλτούρες, η μία και η άλλη, δεν είναι πολύ εύκολο να τις παντρέψεις. Ξέρετε, επιμένω στο ερώτημα και επειδή το βάλατε και σαν απορία, γιατί επανέρχεται. Το επαναφέρω για ένα λόγο. Πολιτικό χώρο. Αν όχι με αυτόν, πώς με όλους τους υπόλοιπους? Πρώτον, ήρθαμε σε επαφή με τη Φιλελεύθερη Συμμαχία. Δεύτερον, έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλά στελέχη τα οποία παλαιότερα είχαν κάποια σχέση με την αριστερά. Θέλω να πω ότι δεν ήταν τόσο δύσκολο να συνεργαστούν μαζί μας. Σας περιγράφω κάτι το οποίο είναι μια ασυμφωνία χαρακτήρων. Να. Και αυτό το οποίο θέλουμε δεν είναι να ενωθούμε σε γυρούση για να μπούμε στη Βουλή. Σημασία έχει αυτό το οποίο θα προκύψει να είναι χρήσιμο και στη συνέχεια ως μια ενιαία έκφραση. Διότι ελπίζω ότι η κυρία Μπακογιάννη θα μπει στη Βουλή, όπως ελπίζω να μπούμε και εμείς, και μπορούμε και οι δύο μαζί πάλι να συνεργαστούμε προκειμένου να στηριχθεί μια κυβερνητική προσπάθεια. Έρχομαι τώρα σε κάτι που ακούω πολύ συχνά σαν κριτική και θα το βάλω με συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι ο Στέφανος Μάνος μερικά πράγματα τα λέει πολύ εύκολα, αλλά γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και οι υπολογισμοί μπορεί να ακούγονται έτσι, μπαμ, αλλά δεν είναι. Είδα λοιπόν πρόσφατα ένα από αυτά τα εκπληκτικά που κάνετε, οφείλω να το ομολογήσω, ως δημοσιογράφος και ως πολίτης. Σας θυμάμαι από τα τουβλάκια παλαιότερα, με τις συντάξεις. Άκουσα λοιπόν ότι λέτε ότι μπορούμε εύκολα να δώσουμε 700 ευρώ σύνταξη σε όλους τους Έλληνες πολίτες, αρκεί να καταργήσουμε κάθε ασφαλιστικό ταμείο και τις εισφορές, να μην πληρώνουμε εισφορές και να πάρουμε τη σύνταξή μας στα 67. Είναι έτσι? Τι σας φαίνεται δύσκολο σε αυτό? Είναι έτσι. Βέβαια έτσι είναι. Μπορώ να σας εξηγήσω όμως τώρα, αφού το ανοίξετε, πρέπει μοιραίος να με ακούσετε. Βέβαια. Λέω, ας αρχίσουμε από τους λογαριασμούς καταρχήν. 700 ευρώ είπαμε για κάθε ένα που θα φτάσει στα 67. Λοιπόν, στα 67, 700 ευρώ για όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες. Άνδρες, γυναίκες, αδιακρίτως επαγγέλματος, αγρότης, βουλευτής, βιομήχανος, στρατηγός. Όλοι 700 ευρώ στα 67. Κομμουνιστική η προσέγγιση, αλλά αυτή την ώρα ενδιαφέρουσα. Βαφτίστε την όπως θέλετε. Έχω ακούσει, ξέρετε, πολλές φορές στη ζωή μου
για πράγματα που έκανα, ότι ο Μάνος είναι κομμουνιστής ή και ακραίος φιλελεύθερος. Υπάρχει κάποια σύγχυση γύρω από αυτά. Κανείς δεν θέλει να δει πρακτικά πράγματα, αλλά θα έρθουμε σε αυτό. Λοιπόν, το 700 ευρώ επί 12 μήνες είναι 8.400. Επί 1.800 είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν υπερβεί τα 67, αυτό κάνει 15,12 δισεκατομμύρια ετησίως. Είναι αριθμητική, έχετε, έχετε το iPad, μπορείτε να κάνετε και την πράξη. Σήμερα το κράτος, ο προϋπολογισμός δηλαδή, πληρώνει 18 δις για συντάξεις του δημοσίου και ο συμπλήρωμα των ελλειμμάτων των ταμείων. Δηλαδή δίνει στα ταμεία ως μια τσόντα γύρω στα 12 δις και πληρώνει και άλλα 18. Συντάξεις, άλλα 6, όχι. 18 στο σύνολό για... Όλα μαζί είναι 18. Άρα με αυτό που λέμε, από 18 θα πέσουμε στα 15. Άρα καταργούνται οι εισφορές, δεν πληρώνουμε τίποτα. Και παρόλα, τίποτα απολύτως, αυτό λέω. Κάντε μου μια. Για 700 ευρώ. Λύστε μου μια απορία. Αν αυτό γινόταν πράξη αύριο το πρωί, αν όντως δηλαδή σύμφωνα με την πρότασή σας, καταργούσαμε τις εισφορές, δεν πληρώναμε τίποτα και έπαιρναν όλοι από τα 67 και πάνω τη σύνταξη των 700 ευρώ. Χρήματα. Μισό λεπτό. Για το κοινωνικό κράτος, για τα νοσοκομεία, τα φάρμακα και όλα τα υπόλοιπα που περιλαμβάνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Πού θα βρίσκαμε. Συγγνώμη. Πρώτον, τα λεφτά το κομμάτι της υγείας είναι πέραν αυτών. Τα ποσά που σας έδωσα είναι μόνο για τις συντάξεις. Τα ποσά που μου δώσατε για τα ασφαλιστικά ταμεία περιλαμβάνουν και τις δαπάνες υγείας. Όχι, αυτό που σας έδωσα δεν είναι. Είναι μόνο για τις συντάξεις. Για την επιχορήγηση του συνταξιοδοτικού τμήματος. Συν τις συντάξεις του δημοσίου, κάνει μαζί 18 δις. Ξοδεύει 18, σύμφωνα με την πρόταση 15. Τώρα, υπάρχει ένα παράδοξο σε αυτό. Πώς είναι δυνατόν να παίρνουν όλοι 700 ευρώ στα 67 και να κοστίζει λιγότερο από ό,τι κοστίζει σήμερα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι το κράτος πληρώνει τα ταμεία, τα οποία εισπράττουν τις εισφορές. Τα ταμεία εισπράττουν περί τα 14 δισεκατομμύρια σε εισφορές. Παίρνουν τα 14, παίρνουν και τα 12 το συμπλήρωμα του δημόσιου, κάπου 26. 26 λοιπόν δισεκατομμύρια κάπου χάνονται. Πού χάνονται? Πρώτον, στην δαπάνη διαχείριση των ταμείων, την οποία δεν ξέρει και κανείς ακριβώς, διότι αν εξαιρέσετε τα 3-4 μεγάλα ταμεία, δηλαδή ο ΓΑ, τώρα τέλος πάντων έχει αλλάξει. Αυτό να είναι το ΟΕΟΠΗ, ο οποίος έχει όλο. Όχι, αυτό είναι πάλι. Μην πάτε πάλι στην υγεία σας. Που τις παίρνουν δικαιούχοι και μη δικαιούχοι. Διότι υπάρχει τρομακτική διαφθορά. Προχθές διάβασα στην Καθημερινή ότι βρέθηκαν 200.000 συνταξιούχοι που για χρόνια τώρα παίρνουν σύνταξη ενώ δεν τη δικαιούνται. Έλατε να σας κάνω, είναι λοιπόν, μέσα στο ποσό όμως. Το ερώτημα που έχετε ακούσει δεκάδες φορές, εκατοντάδες ίσως. Το πιο κοινό ερώτημα για τον Στέφανο Μάνο. Μα όλα αυτά τα πολύ ωραία, τόσο ρηξικέλευτα, γιατί δεν τα κάνατε πράξη ως Υπουργός Οικονομικών? Καλά, ένα λεπτό. Εθνικής Οικονομίας. Σας θυμίζω ότι από τότε που ήμουν έχουν περάσει 20 χρόνια. Ναι, τα 19 για την ακρίβεια. Τα νούμερα δεν ήταν αυτά. Η ευκαιρία αυτή την οποία οι δομικές αλλαγές όμως και η ανάγκη για την ύπαρξή τους παρέμεναν οι ίδιες και τότε. Πολύ παλαιότερα έχουμε κάνει άλλες προτάσεις για το ασφαλιστικό. Αυτή τη συγκεκριμένη δεν είναι προεκλογική. Την έχω κάνει εδώ και 4 χρόνια στην Καθημερινή, αναλυτική. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά στο τόπο μας, δεν μπαίνει κανείς στο κόπο να διαβάζει. Ακόμα και η Καθημερινή νομίζω, καμιά φορά δεν διαβάζει τα άρθρα που δημοσιεύει. Είχε ένα άρθρο που ήταν βόμβα. Αυτό. Διότι ακόμα δεν με αφήσατε να σας πω τις συνέπειες. Για πείτε τες. Πέστε ότι είστε εργαζόμενος σε μια επιχείρηση. Το γεγονός ότι θα πάψουν να κρατούν από εσάς τις φορές σημαίνει ότι την επαύριο ο μισθός σας θα αυξηθεί κατά 17,6%. Διότι οι κρατήσεις που γίνονται θα πάψουν να σας γίνουν. Τι συζητείτε σήμερα, ότι τον Ιούνιο. Αυτές μπορεί... οι κρατήσεις το 17,6% είναι μόνο για τη σύνταξη ή και για την περίθαλψη? Για τη σύνταξη. Μήπως είναι και για την περίθαλψη, κύριε Μάνο? Πώς είπατε? Μήπως είναι και για την περίθαλψη? Μπορεί. Θα έρθω, επειδή μην νομίζετε ότι θα με πιάσετε. Είναι τεράστιο θέμα, γιατί δεν βάζω το ότι υπάρχουν και ανάγκες πραγματικές για πρόορες συνταξιοδοτήσεις ή ό,τι άλλο. Συντάξει, αναπηρίαση ή ό,τι ακόμα. Όλα αυτά, εφόσον έχουμε χρόνο, θα τα καλύψουμε. Εγώ προσπαθώ να σας πω το εξής. Σας είπα
το συνολικό λογαριασμό. Mm-hmm. Ότι ωφελούμεθα 3 δισεκατομμύρια. Η αριθμητική είναι απλή, σας την είπα. Θέλω να δείτε και το όφελος μισό λεπτό, διότι όλοι κολλάμε στο τι θα συμβεί στη μεταβατική περίοδο, σε αυτόν που ήδη παίρνει σύνταξη, το τι θα γίνει με αυτό, τι θα γίνει με εκείνο, αλλά ξεχνούμε τη συνολική εικόνα. Η συνολική εικόνα είναι ωφέλιμη δημοσιονομικά. 3 δις. Ερχόμαστε τώρα στο άλλο όφελος που είναι αναπτυξιακό. Ο εργαζόμενος θα δει το μισθό του να αυξάνεται κατά 17,5%. Ενώ τώρα τον απειλούν με περικοπή μισθού. Και ο εργοδότης λόγω της μίας των εισφορών θα γλιτώσει το 22% του μισθολογικού του κόστους, που είναι το ύψος των εισφορών του αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό το ύψος των εισφορών, το 22% που θα γλιτώσει, σημαίνει ότι θα έχει αποκαταστήσει με μία κίνηση την ανταγωνιστικότητά του. Να κάνω και μια ερώτηση ακόμα που την κάνουμε πολλές φορές στην κυρία Παπαρίγα. Υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή αυτό χώρα. Το κομμουνιστικό σύστημα με πήγα τη κυρία Παπαρίγα, βλέπω. Ναι. Νομίζω ότι είναι σε όλους εξαιρετικά συμπαθής, σε προσωπικό επίπεδο, κυρία Παπαρίγα. Υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη που να έχει εφαρμόσει αυτό που λέτε? Όχι. Δεν υπάρχει κάπου, δηλαδή, όλο αυτό που λέτε που να το δούμε να έχει γίνει πράξη? Όχι, βέβαια. Σε καμία όμως χώρα. Σε καμία όμως χώρα. Θα σας πω γιατί. Διότι σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει το χάος των ταμείων που έχουμε εδώ. Το χάος προκαλεί. Αν είναι τόσο απλό και εύκολο και πάντα εξοικονομεί χρήματα, γιατί δεν το κάνουν και οι άλλοι? Γιατί δεν το κάνουν στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία? Διότι δεν θέλουν να περιοριστούν σε 700 ευρώ σύνταξη. Δίνουν μεγαλύτερες συντάξεις. Ανάλογα με το εισόδημα ή ανάλογα με το πόσο συνεισφέρει. Την ανταποδοτικότητα. Γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν πληρώσει πολύ παραπάνω. Εδώ λέμε, 700 ευρώ σε όλους χωρίς εισφοράς. Εάν όμως ο Ευαγγελάτος θέλει καλύτερη σύνταξη, δεν έχει παρά να τοποθετήσει τα χρήματα που εξοικονομεί τώρα από τις εισφορές και να αποκτήσει ένα συμβόλαιο με μια ασφαλιστική εταιρεία ιδιωτική που να του δώσει πολύ μεγαλύτερη σύνταξη. Αλλά δεν τελείωσαμε τα ωφέλη. Τελειώστε για να ολοκληρώσουμε. Τα ωφέλη, είπαμε, είναι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η οποία θα αυξηθεί αλματοδός. Ένας εργολάβος σήμερα, έχετε φτιάξει ποτέ σπίτι? Ναι, ναι. Ο εργολάβος όταν πληρώνει το χτίστη, του κοστίζει ο χτίστης 100 ευρώ, αλλά ο χτίστης παίρνει 40. Τα υπόλοιπα πάνε στο ΙΚΑ, το οποίο ΙΚΑ κυνηγάει τον εργολάβο για 100 χρόνια μετά. Δεν ήταν αρκετά τα ένσημα, ναι, ναι. Τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, αυτό πάει περίπατο πλέον. Πάβει να υπάρχει. Όπως μου είπε ένα νεαρό παιδί σε ένα ραδιόφωνο που μ' άκουγε να το λέω, μου λέει, δεν χρειάζεται πια να δουλεύω μαύρα. Οπότε, τι θα συμβεί με τους νέους ανθρώπους που σήμερα δεν έχουν δουλειά? Από την ώρα που δεν υπάρχουν εισφορές, η πιθανότητα να βρουν δουλειά αυξάνεται επίσης. Μειώνεται επίσης πάρα πολύ οποιαδήποτε προτίμηση στους μετανάστες. Οι οποίοι μετανάστες είναι συμπαθείς σε πολλούς επειδή δεν δουλεύουν μαύρα. Μάλιστα. Όλα λοιπόν, αυτά αλλάζουν με μία κίνηση. Τα νούμερα, μην ανησυχείτε, δεν βγάζω νούμερα στον αέρα. Όχι. Μην ανησυχείτε, θα τα βρούμε τα νούμερα. Αυτό που θέλω να σας επισημάνω είναι ότι υπάρχουν στο τόπο μας λύσεις. Μάλιστα. Κύριε Μάνο, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία. Πάμε σε διαφημίσεις.